συνέχεια από κοινού τη οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων και στην Πάφου και στις υπόλοιπες πόλεις και περιοχές των αδερφών επιμελητηρίων. Υπάρχουν προτάσεις για από κοινού προώθηση των προϊόντων, των τοπικών προϊόντων των διαφορών περιοχών ή στο εξωτερικό, καθώς και άλλες γενικότερες προτάσεις όσον αφορά τη γενικότερη συνεργασία, με απότερο στόχο στο τέλος της ημέρας να διευρυθεί και να πτυχθεί επιχειρηματικότητα και να καθιερωθεί ακόμα έτσι περισσότερο ο ρόλος των τοπικών επιμελητηρίων στην ανάπτυξη του τόπου. Κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο, είναι ίσως η πρώτη φορά εδώ και καιρό που η σύναξη αυτή γίνεται σε ένα κλίμα θετικό τόσο όσον αφορά κυπριακή όσο και ελληνική πλευρά. Βγαίνουν και οι δύο χώρες ουσιαστικά εντός ολίγου στις αγορές. Θα λέγατε ότι υπάρχει ένα κλίμα πιο αισιόδοξο που από τις προηγούμενες φορές που προειδιάζει για κάτι καλύτερο? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα να διανύσουμε για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Βεβαίως υπάρχει πρόοδος και νιώθουμε και είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι σήμερα από ό,τι ήμασταν προηγουμένως και ευελπιστούμε ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα πολύ σύντομα θα μπουν στο δρόμο της ανάκαμψης και της επανόδου της ευημερίας των πολιτών τους.